Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Capital Sports. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης κατέκτησε το πρωτάθλημα από την προπερασμένη Κυριακή και μαθηματικά. Την περασμένη Κυριακή έγινε και η επίσημη γιορτή, η φιέστα της κατάκτησης και η απονομή του τροπέου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Βανά Άλβες, ο οποίος σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο για άλλα 3 χρόνια με την Λεμεσανή ομάδα. Θα είναι μέχρι το 2026 στο λιμάνι. Το άλλο σημαντικό κεφάλαιο πλέον είναι θα γίνει με τον Αλεξάντερ Κακόριν. Πέραν από αυτά που αναφέραμε πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο καινούργιο για την ΑΕΛ. Η αυριανή μέρα θα φέρει εξελίξεις για το τι μέλη γενέστε, αν τελικά θα αναλάβει τη διαχείριση το σωματείο, τι θα γίνει με τον Ανδρέα Σοφοκλέους. Τις τελευταίες ώρες που έγινε και μια συνεδρία του ΔΣ του σωματείου, δεν έχει προκύψει κάποια πληροφορία. Ίσως εκδώσουν ανακοίνωση μέχρι αύριο. Τώρα, εδώ στον τηλεθάλαμο είναι ο Αντώνης Νικολάου. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, πολύ καλή. Αντώνη Νικολάου, στη Λέτο. Είμαι στην Πιάτσα, την Ποδοσφαιρική, έτσι δεν γνωρίζω. Το ίδιο. Οπότε να το λες το ίδιο πράγμα. Όχι, το λέω για να καταλαβαίνει και ο άλλος ποιος είναι εδώ. Τώρα που θα συντονιστεί, να πει ποιος είναι αυτός που βλέπω. Ναι. Έτσι να το ξενοχλεί. Όχι, καθόλου. Για να μην το λοιπόν, συγχαρητήρια γιατί είσαι μες στην ποδοσφαιρική οικογένεια του Άρη. Η προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, έψαχνα σήμερα να δω πότε, ήταν Σεπτέμβρης του 2021. Mm-hmm. Δηλαδή πριν από 21 μήνες. Ναι. Και μιλούσαμε για το πλάνο που αφορά τα τμήματα υποδομής. Θα ξεκινήσω με αυτό και μετά θα μιλήσουμε και λίγο για το πώς κατάφερε ο Άρης να γράψει ιστορία. Πόσο έχει προχωρήσει αυτό το πλάνο αυτούς τους 21 μήνες? Κοίταξε, αν βάλεις τα πλάνα, νομίζω θα θυμηθείς ότι ό,τι σου είπα ήταν, βγήκε αληθινό. Ξεκινήσαμε μία ανασυγκρότηση των τμήματων υποδομής της Ακαδημίας. Κάναμε ένα μεγάλο βήμα και βγάλαμε την Ακαδημία από την επίλεκτη κατηγορία στην ανώτατη, που ήταν και ο πρώτος στόχος. Γενικά, κάναμε μία καλή πορεία τα τελευταία 2 χρόνια με την προπονητική ομάδα εκεί που φτιάξαμε, που ήταν η δική μου προπονητική ομάδα και ήταν τα παιδιά τα οποία είχα επιλέξει για να δουλέψουμε τα τελευταία 2 χρόνια μαζί. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια για τον Κυριάκο τον Φιλαυτή και τον Οδυσσέα τον Οδυσσέος που ήταν στη Q19 και τους προπονητές όλους που ήταν στα τμήματα των αναπτυξιακών τμήματων. Κάναμε μια πολύ καλή πορεία, έφεραμε αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές στα τμήματα, αναπτύχθηκε η Ακαδημία σε ομαδικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό, εξού και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που έχουμε στην Ακαδημία και είχαμε κάνει και ένα τμήμα το οποίο έγινε πρωταθλητής φέτος στην ανώτατη κατηγορία. Στην ΚΑΠΑ 14, στην ανώτατη κατηγορία. Ναι. Δεν έχουν πολύ σημασία τα πρωταθλήματα. Ναι, εντάξει, λέμε ότι στα τμήματα υποδομής περισσότερο γίνεται δουλειά, εκκόλαψη ποδοσφαιριστών για να βγαίνουν παίχτες για την επαγγελματική ομάδα. Φυσικά και να αθλούνται τα παιδιά, αλλά ο στόχος δεν είναι ο προαθλητισμός. Όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι έτσι το λένε, το βγάζουν προς τα έξω. Δεν ξέρω αν το εφαρμόζουν και όλα στην πράξη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια στον Άρη, στις ακαδημίες, λόγω της οικονομικής κατάστασης, δεν είχαμε τα απαραίτητα όπλα να δουλέψουν και οι προπονητές, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με την ακαδημία. Ο άνθρωπος ο οποίος ανάλαβε το κλαμπ μας έδωσε τα πάντα από ό,τι ζητήσαμε. Έγιναν ανακατατάξεις στο κομμάτι που λέγεται υποδομές. Ναι. Όλα τα facilities πλέον είναι σε... Τώρα η βάση των Ακαδημιών πού είναι, Κωστάκη Χριστοφόρου? Η βάση είναι... Η φετινή βάση ήταν στο Κωστάκη Χριστοφόρου, αλλά με την ένταξη των Ακαδημιών και των υπόλοιπων που έχουμε κάνει κάποιες επενδύσεις, θα έχουμε σημεία σε σχεδόν όλες τις άκρες της Λεμεσού, αλλά
Η βάση μας, η βάση της Ακαδημίας που παίζαμε στην ανώτατη κατηγορία και στην επίλευτη κατηγορία τα τελευταία δύο χρόνια είναι το γήπεδο Κωστάκη Χριστοφόρου στην περιοχή του Σαλαμάντρα. Ναι. Τώρα, η αφορμή, για να είμαι ειλικρινής, που σκεφτόμουν για την σημερινή εκπομπή ήταν εκείνη η δήλωση που έκανε την Κυριακή το βράδυ ο δεύτερος στη τάξη στην ποδοσφαιρική, στην εταιρεία διαχείρισης του Άρη, ο κύριος Βλαντιμίρ Φεντέροφ, στο χαιρετισμό του στη Φιέστα. Έκανε κάποιες αναφορές για το ότι θέλουν να αναβαθμίσουν κι άλλο τις ακαδημίες και ότι προγραμματίζουν να ανεγείρουν προπονητικό κέντρο για τις ακαδημίες, κάτι που στην Κύπρο έχει κάνει μόνο η Πάφος μέχρι στιγμής, και ότι θέλουν σε κάποια στιγμή όραμά τους να βγάλουν παίκτες και όχι μόνο να δώσουν στον Άρη, αλλά και να δώσουν και στις εθνικές ομάδες και στη μεγάλη εθνική. Μπορούμε να πούμε κάτι, αφού είναι... Είστε ένα από τους συνεργάτες του κυρίου Φεντέροφ, ναι, και διοκτήτης της ομάδας του κυρίου Νίκ και άλλων ανθρώπων που είναι μες στον Άρη. Ναι. Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό? Κοίταξε πολύ. Ο κύριος Βλάντιμιρ είπε στην εκδήλωση εκεί, και πλάνα από τη Φιέστα, ναι, στη Φιέστα, ότι αυτά που έρχονται για την Ακαδημία, γενικά ότι θα αλλάξει λίγο το πλάνο, γιατί γίνονται επενδύσεις όχι μόνο στα facilities, δηλαδή για το αθλητικό κέντρο, ίσως να υπάρχει στο πίσω μέρος των μυαλών των ανθρώπων που θα γίνει σίγουρα. Θέλοντας και μη, θα το ζητάει η Ακαδημία από μόνη της ότι πρέπει να πάμε κάπου που να είναι η βάση μας, διότι δεν θα μπορούμε να εξελιχθούμε μέσα από τα πολλά παιδιά που θα έχουμε στην Ακαδημία. Αλλά γενικότερα το πλάνο της Ακαδημίας και η επένδυση που έχει γίνει και σε ανθρώπινο δυναμικό πλέον, αφού θα στελεχωθεί η Ακαδημία από επαγγελματίες προπονητές, οι οποίοι θα είναι επικεφαλής δύο τμήματων στην Elite Ακαδημία, στην Ανώτατη Ακαδημία. Έχουν δώσει έμφαση και έχουμε φέρει έναν αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής του project της Ακαδημίας, ο κύριος Νικίτας Κόβαλτσουκ, ο οποίος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής. Υπάρχουν κάποιες μικρές ανακατατάξεις προς το καλύτερο της Ακαδημίας, αφού οι επικεφαλής θα είναι επαγγελματίες, θα είναι ένας Ισπανός και ένας Λετωνός, οι οποίοι θα είναι επικεφαλής για την U14, U15 και για την U16, U17. Ο καθένας ξεχωριστά για τις δύο ηλικίες. Εδώ βλέπουμε ότι αμέσως θα υπάρχουν δύο προπονητές για το κάθε τμήμα, αφού θα είναι ο προπονητής, ο επικεφαλής και ο προπονητής, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για το κάθε τμήμα του. Άρα αμέσως φαίνεται η επένδυση που γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Διότι αυτά τα πράγματα στοιχίζουν. Όταν φέρνεις έναν Ισπανό, έναν Ισπανό από την Ισπανία να αναλάβει τα δύο τμήματα, σημαίνει ότι αυτό εξυπακούει ότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Που είναι για πρώτη φορά, νομίζω, που συμβαίνει στην Κύπρο να υπάρχουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στις ακαδημίες. Μετά έρχεται ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο γίνονται αναβαθμίσεις στα τμήματα, στα στάδια που θα προπονιούνται οι ποδοσφαιριστές. Θα μπουν γυμναστήρια, θα μπουν αποδυτήρια που να νιώθουν οι ποδοσφαιριστές από μικρή ηλικία τον επαγγελματισμό. Θα δουλέψουμε με ψυχολόγους για να ανεβαίνει και το ψυχολογικό κομμάτι και να διαχειρίζονται την πίεση, αφού ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα 5-10 χρόνια όσων θα μας πάρει, διότι πλέον μπαίνει σε μια κατηγορία ομάδων με πρωταγωνιστικούς στόχους. Ναι. Συν το ότι όλα τα μωρά του γκρουπ που είναι elite, διότι έχουμε διαχωρίσει κάποια τμήματα τα οποία θα έχουμε ακαδημίες για ομάδες Α και ομάδες Β. Οι ομάδες οι Α είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν επιλεχθεί από τον Chief Scouting της Ακαδημίας μαζί με τον Αθλητικό Διευθυντή να συνεχίσουν σε αυτόν το κομμάτι, και οι ομάδες Β είναι εκεί για να μπορούν να παρακολουθούν και να αγωνίζονται, να πιάνουν αγωνιστικά λεπτά. Να μην είναι κάποια μωρά δηλαδή στον πάγκο και να παίζουν 5 λεπτά, 3 λεπτά. Να μην παραμελημένοι. Θέλουμε να δώσουμε λεπτά συμμετοχής, γι' αυτό δημιουργήσαμε και εδώ είναι μια έξτρα επένδυση. Άλλοι προπονητές, άλλα γήπεδα, άλλα facilities, άλλα πολλά λεωφορεία και ούτω καθεξής.
Η Elite Ακαδημία θα είναι δωρεάν για όλους τους ποδοσφαιριστές. Α, τελικά έγινε αυτό, επειδή... Είναι δωρεάν, ναι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Είναι δωρεάν ο ρουχισμός. Δεν θα πληρώνει κανένα παιδί τα ρούχα του. Και θα δώσουμε στόχους στα παιδιά που είναι στα κάτω γκρουπ να ενταχθούν στα πάνω γκρουπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα δουλέψει πάρα πολύ καλά, διότι είναι σημαντική η στόχη στα παιδιά. Και εντάξει, νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε φτιάξει καλά σύνολα και όλοι θα θέλουν να μπουν. Μα είχατε τότε που είπαμε πριν από περίπου δύο χρόνια, Σεπτέμβριο του 2021, από τότε ξεκίνησε έντονο ενδιαφέρον από γονείς, από παιδιά γονείς για να έρθουν. Σε ποιο βαθμό, σε ποιο ποσοστό έχουν αυξηθεί τα παιδιά που είναι μέσα στις ακαδημίες του Άρη σε αυτό το χρονικό διάστημα? Αν δεν κάνω λάθος, τώρα έχουμε αρκετά παιδιά και στα τμήματα grassroots που δεν είχαμε και έχουμε. Και εκεί θα μπει ένας επικεφαλής, ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι καταξιωμένος στο χώρο του, ο οποίος είναι ο κύριος συνεργάτης που θα έχει επαφή με τον αθλητικό διευθυντή, που θα έρχονται από μικρές ηλικίες, ώστε να φτιάχνουμε εμείς τα τμήματα υποδομών που θα ξεκινούν στο αναπτυξιακό στο U14 και δίνουμε πολύ έμφαση πλέον και στο U13, U12, η οποία θα γίνεται μια επιλογή ποδοσφαιριστών από τα δικά μας τμήματα για να μπαίνουν γρήγορα σε αναπτυξιακό επίπεδο και εκπαίδευσης, ούτως ώστε να έχουμε συνοχή και στην πιο πάνω ηλικία. Τώρα, πριν συνεχίσουμε για τις ακαδημίες, έχετε και μια κοινωνική δράση. Να παρακαλέσω και τον Γιώργο να καλέσει το φιλοξενούμενο που έχουμε από την εταιρεία Paris Match, που είναι και χορηγός, αλλά έχει και ένα ίδρυμα, και να μας πεις κάτι παραπάνω, Αντώνη Νικολάου, για αυτή την κοινωνική δράση. Είναι η Ακαδημία βασικά ή η ποδοσφαιρική εταιρεία, η εταιρεία διαχείριση του Άρη? Είναι γενικά, είναι σίγουρα με τον εύλογο λόγο της εταιρείας και του κλαμπ, και μας έδωσαν το δικαίωμα να συμμετέχουμε σε αυτό το κοινωνικό έργο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι πολύ, διότι είναι πραγματικά από τα πράγματα τα οποία τα κάνεις με τη ψυχή σου. Το αγκαλιάσαμε όλοι στην Ακαδημία. Είναι ένα έργο το οποίο είναι με συνδυασμό με ένα foundation που είναι συνεργασία με το Κέντρο Αυτισμού Κύπρου και με την Ακαδημία του Άρη, διότι η Ακαδημία είχε αναλάβει την υλοποίηση αυτού του έργου και τα παιδιά στην Ακαδημία, εκεί προπονητές, ήταν όλοι πολύ ευδιάθετοι να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Και πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα το σταματήσουμε. Είναι μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας μας μαζί με το Κέντρο Αυτισμού και το Paris Match Foundation, το οποίο θα είναι, πιστεύω, και τα επόμενα χρόνια είναι ένα κοινωνικό έργο το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το χώρο μας. Τώρα θα έχουμε σε δευτερόλεπτα στην τηλεφωνική γραμμή εκ μέρους του είναι υπεύθυνος προγραμμάτων Κατερίνα Μπιλορούσκα Foundation. Είπαμε, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καϊλής. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο για να μας πει κάτι για αυτή την κοινή δράση με τον Άρη και με τον Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Είναι κάποια πράγματα που ο πολλής κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει πόσο σημαντικά είναι για αυτούς τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά δίνει στις οικογένειες, στις μαμάδες, στους πατεράδες, όταν δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα ποδοσφαιριστών, γιατί είναι μια ομάδα. Θα ήθελα πολύ να την κάνουμε και ομάδα του Άρη, να λέγεται Άρης πλέον και να είναι κάτω από την αιγίδα του Κέντρου Αυτισμού. Είναι ένα κοινωνικό έργο πόλεμο που βρίσκεις ώρες και χρόνων, είτε είσαι κουρασμένος είτε είσαι διαλυμένος από τις πολλές ώρες που βάζεις στις ακαδημίες και στις προπονήσεις. Βρίσκεις το χρόνο, εκπαιδευτήκαν όλοι οι προπονητές από το Κέντρο Αυτισμού για τη διαχείριση των παιδιών αυτών και πραγματικά έρχονται από το Παραλίμνη, από το Φρέναρος, από την Πάφων, όπου υπάρχει οικογένεια που να αντιμετωπίζει τα θέματα με τα παιδιά με αυτισμό, είναι στην οικογένεια μας πλέον και έχουν γίνει αριανοί ποδοσφαιριστές
έστω και με έναν έτσι παράξενο τρόπο. Ναι. Τώρα, έχουμε, πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Καϊλή, είπαμε, που είναι υπεύθυνο προγραμμάτων το Κατερίνα Μπιλορούσκα Foundation. Αυτό είναι το όνομα, η επωνυμία του Ιδρύματος. Καλησπέρα, κύριε Καϊλή. Καλησπέρα σας. Μας τα είπε και ο Αντώνης ο Νικολάου. Να μας πείτε κάτι κι εσείς για αυτή την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Κατερίνα, του προφέρω σωστά, θα μας το πείτε εσείς. Ναι, το Ιδρύμα μας είναι το Κατερίνα Μπιλορούσκα Foundation. Στο Ιδρύμα μας ασχολούμαστε με παιδιά και τον αθλητισμό. Και ένα από τα μεγαλύτερα μας προγράμματα έχει να κάνει με παιδιά με αναπηρίες και τον αθλητισμό. Προσπαθούμε να δημιουργούμε τμήματα με τα οποία να εμπλέκουμε στον αθλητισμό παιδιά με διάφορες αναπηρίες. Έχουμε παρατηρήσει ότι στην Κύπρο οι ευκαιρίες που έχουν παιδιά με αναπηρίες είναι πολύ λίγες για να ενταχθούν και να εμπλακούν με τον αθλητισμό σε εβδομαδιαία βάση, να το πούμε. Και έτσι δημιουργούμε τούτα τα γκρουπ. Ένα από τα γκρουπ που κάνουμε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος που ονομάζεται Yes I Can είναι η συνεργασία που κάνουμε με τον Άρη Ντεμεσού και το Κέντρο Αναυτισμού Κύπρου, όπου δημιουργήσαμε μια ποδοσφαιρική ομάδα για να καταφέρουμε να το κάνουμε το πράγμα. Εκπαιδεύσαμε προπονητές και του Άρη Ντεμεσού, αλλά η προπονήση μας ήταν ανοιχτή και ευρύτερα σε όλους τους προπονητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτή το training, έτσι ώστε να υπάρχει γνώση, ας το πούμε, έξω στην Κύπρο και να μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα παρόμοια τμήματα σε άλλες περιοχές. Στόχος μας είναι αυτό το πρόγραμμα να μεγαλώσει, να πάει και σε άλλες πόλεις. Και είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι που έχουμε τούτη τη συνεργασία με τον Άρη Λεμεσού, τους προπονητές του την Ακαδημία, και το Κέντρο Ναυτισμού που είναι δίπλα μας και μας βοηθά σε όλα τα στάδια τούτου του προγράμματος. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, η εμπειρία τους σε τούτα τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε να επιλύνονται γρήγορα προβλήματα που μπορεί να γίνουν την ώρα της προπόνησης ή οποιαδήποτε κατάσταση με τα παιδιά. Ναι, άλλωστε φροντίζετε, για να φρόντισε και ο Άρης και εσείς, να εντάσσονται στην ομάδα κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να χειριστούν αυτά τα παιδιά. Ακριβώς. Και... ναι. Οι προπονητές μας και ο συντονιστής των προγραμμάτων έχει ειδικότητα σε τούτα τα θέματα, έτσι ώστε να μπορεί μαζί με τους προπονητές μας να λύνουν ό,τι προβλήμα μπορεί να δημιουργηθεί στην προπόνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 προπονητές σε αυτή την προπόνηση και περίπου 15 παιδιά. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η προπόνηση έχει πολλούς προπονητές για να δούμε την κατάλληλη σημασία σε κάθε παιδί. Ναι. Τώρα, αν κάποιοι ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με τον Άρη, με την Ακαδημία Αντώνη, είτε και με το Ίδρυμα της Paris Match, το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Κωνσταντίνος Καϊλής, που είναι τώρα στο τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καϊλή. Πριν να κλείσω, να κάνω ακόμα μια παρέμβαση. Ναι, πέστε. Αυτόν το Σάββατο έχουμε ένα πολύ ωραίο event στη Λεμεσό, στον Ναυτικό Όμιλο Γερίνιας, για κανό καγιάκ, για παιδιά με αναπηρίες. Και όλα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το άθλημα δωρεάν και εφόσον τους αρέσει, θα μπορούσε σε εβδομάδια βάση να ακολουθούν. Αλλά πέστε μας και τις ώρες, Σάββατο που και πρωί, τι ώρα. Πρωί, 9 με 1 το πρωί, στο Ναυτικό Όμιλο Γερίνιας. Ναυτικό Όμιλο Γερίνιας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Καϊλής από το Ίδρυμα Paris Match Foundation. Να σας συγχαρούμε και εσάς και τον κύριο Καϊλή. Τώρα, επιστρέφοντας στις ακαδημίες, πριν πάμε στο διάλειμμα, Αντώνη, τις τελευταίους μήνες έχει βγει προς τα έξω ότι έχετε μια συνεργασία ή αγοράσατε κάποιες ιδιωτικές ακαδημίες. Πώς ακριβώς, ποιο είναι το πλαίσιο της συνεργασίας? Πρόσφατα μάθαμε ότι και στη Λάρνακα έχετε επεκταθεί με κάποια ακαδημία, έχετε συνεργαστεί. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο? Δεν είναι κρυφό, έχουν ενταχθεί κάποιες ακαδημίες κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας του Άρη. Σίγουρα θέλαμε, αφού ήταν μια επένδυση η οποία θα έχει αποτέλεσμα στο να δημιουργηθεί τα τμήματα grassroots πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα δημιουργήσουμε εμείς από το μηδέν,
Και κρίναμε ότι θα ήταν σωστότερο κάποιες ακαδημίες σε κέρια σημεία της Λεμεσού, αφού ήταν ιδιωτικές ακαδημίες, να περάσουν στα χέρια τα δικά μας, που να τύχουν κάποιας καλύτερης διαχείρισης και εκπαίδευσης και σιγά σιγά να δημιουργούμε ποδοσφαιριστές για τα τμήματα τα οποία είναι τα αναπτυξιακά, είναι το αποτέλεσμα αυτών των παιδιών που ξεκινούν από 6 χρονών, να έρχονται στις ακαδημίες του Άρη που είναι τα αναπτυξιακά τμήματα. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Απλώς βλέπω εδώ το κινητό μου, γιατί προέκυψε ένα θέμα στην ποδοσφαιρική ΑΕΛ. Βλέπω παρέτηση από τον διευθυντή της ποδοσφαιρικής εταιρείας, τον Μάριο Σταδιώτη. Απλώς επειδή τρέχουν οι εξελίξεις, μετά τα τελευταία γεγονότα και τις εξελίξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνω και εγώ την παρέτησή μου από το πόστο του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ. Αυτοί οι μήνες που εργάστηκα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα ήταν μοναδική και, όπως λέει, συνεχίζει σε διαφορετικά μονοπάτια ο κύριος Μάριος Σταδιώτης. Φαίνεται και από αυτό ότι έρχονται εξελίξεις για το ποιοι θα διαχειριστούν την ποδοσφαιρική ΑΕΛ, αν θα είναι το σωματείο, αν θα γίνει κάποια συνεργασία με τον κύριο Σοφοκλέους. Θα έχουμε νεότερα, επαναλαμβάνω, αύριο και τις επόμενες ημέρες. Επιστρέφοντας τώρα, μιλώντας για τον Άρη, που ήσουν και ποδοσφαιριστής, για όσους δεν το ξέρουν, νομίζω από εκεί ξεκίνησες και μετά είχε πάει στο ΑΠΟΕΛ. Από Άρη ξεκίνησε. Από τον Άρη, ναι. Ξεκίνησα από την ΑΕΛ, μετά στον Άρη. Μικρές ηλικίες, το τσικό που ήμουν, ας πούμε, ήμουν στον Άρη, στην ΑΕΛ, στον Άρη Νικόλα, στον κύριο Ζινωνή Παπαδόπουλο. Από εκεί ξεκίνησα. Ύστερα πήγα στην ΑΕΛ στο τσικό και μετά μεταφέρθηκα στον Άρη. Ήταν οι ακαδημίες, ήταν τα τσικά γίνον των καιρών. Και πιέναμε... Είσαι πιο μεγάλος από τον Μάριο Νεοφύτου ή περίπου της ίδιας ηλικίας? Όχι, είμαι πιο μεγάλος από τον Μάριο. Ο Μάριος είναι του 77. Επειδή και ο Μάριος Νεοφύτου είναι από Άννη Νικόλα που είπες. Ναι, ο Άννη Νικόλα, με το σχολείο, το τέταρτο είχε μόνο παίχτες καλούς. Πολλοί ήταν ο Μάριος ο Χριστοδούλου, ο Μάριος ο Νεοφύτου, ο Μάριος ο Αγαθοκλέος λίγο πιο πάνω, ήταν ο Ηλίκος, ο αδερφός του Μαρίου, είχε πολλούς. Ναι. Ήταν ποδοσφαιρο οικογένεια για μένα ο Άννη Νικόλα. Ναι, απλώς αυτό που σε ρωτήσα αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο της Λεμεσού. Προχτές ήμουν στο ΑΜΕΓΑ στη Φιέστα και σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι είχε γίνει τόσος θόρυβος για τη μετακόμιση στο νέο γήπεδο, στο ΑΜΕΓΑ, στο Κολόσσι, που περιμέναμε δεκαετίες να γίνει. Και τελικά ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα που πανηγύρισε πρωτάθλημα στο καινούργιο γήπεδο. Ναι. Είπες ότι ξεκίνησες από την ΑΕΛ και μετά πήγες στον Άρη. Εσύ το πίστευες αυτό που ζούσες το βράδυ της Κυριακής ή ξέρω εγώ αυτό που έζησαν όλοι στον Άρη την προπερασμένη Κυριακή όταν πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα? Έχω μια πολύ δυσάρεστη στιγμή στη ζωή μου, στην ποδοσφαιρική μου ζωή, και μια πολύ ευχάριστη. Η δυσάρεστη στιγμή ήταν τον καιρό που έπαιζα στον Άρη και στο παιχνίδι το περιβόητο στο Τσίριο που πήγαινε η ΑΕΛ διαβάθμιση. Ήταν και χαρά και λύπη ταυτόχρονα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά η μεγαλύτερη μου χαρά τελικά ήταν το 23 που πιάσαμε το πρωτάθλημα και ήταν ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα το ζήσαμε, διότι έζησα για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στη ζωή πολύ, που ήταν άρρωστοι αριανοί, ήταν η ζωή τους, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι στον Άρη, δουλεύουν, πληρώνονται τώρα. Ήταν, πιάνναν ένα μισό, μια σύνταξη και διούσαν την του Άρη. Για να ζήσει ο Άρης. Ναι, το τακτάζησα κι εγώ. Τους θυμάσαι ο Χριστάκης, ο Μιχαηλίδης, ο Λέναβας, ο Κωστάκης, ο Χριστοφόρου. Τούτοι όλοι ήταν γραφικοί άνθρωποι του Άρη. Που, ο Άρης εν τούτος, καταλάβες. Είναι και το παγιόν των σωματείων, και στην κλάση του Μαγαρίου που πίσω ήταν. Είναι ο Άρης ο πραγματικός. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, είναι διαφορετικά. Αλλά η στιγμή που ήρθε τώρα, σίγουρα δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Και αν δεν έρχονταν επενδυτές, ιδιοκτήτες τέλος πάντων, να αναλάβουν και να αναβάσουν τον πύχη ψηλά, δεν νομίζω ο Άρης ποτέ να μπορούσε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Εννοείται, Αντώνη, δεν πρέπει να μπει χρήμα. Όμως λέμε πάντοτε ότι πρέπει να το διαχειριστεί σωστά το χρήμα. Βέβαια, γιατί υπάρχει εντάξει, και το παράδειγμα της Πάφου. Ναι. Μπήκε χρήμα, είναι 6 χρόνια εκεί. Ναι. Μπήκαν και φέτος. Βέβαια, βέβαια. Μα δεν είναι μόνο η Πάφος, πολύ μου. Για στην ΑΕΚ μπήκαν λεφτά.
και στην Πάφο. Στην ΑΕΚ δεν μπήκαν τόσα πολλά λεφτά. Μπήκαν όμως. Ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι αναλάβαν την ΑΕΚ. Δεν ήταν η ΑΕΚ όπως ήταν παλιά. Ή στην Ανόρθωση κατά καιρούς μπήκαν λεφτά. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βάλαν λεφτά. Η Ομόνια. Η Ομόνια έβαλε ο Παπαστάβου. Μπαίνουν λεφτά. Το θέμα είναι ότι απλά οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν το project έφτιαξαν πρώτα απ' όλα μια οικογένεια αυτή που ήταν και μπροστά και πίσω από το γυαλί. Ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν ήταν. Οι οποίοι ήταν οι δημιουργητές αυτού του project του καινούργιου, διότι είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις ένα project το οποίο να είναι από την αρχή πετυχημένο. Ανάφερες και την Πάφων που είναι 5 χρόνια με γήπεδα, με εγκαταστάσεις, με πολλά λεφτά στις υποδομές και δεν κατάφερε η Πάφος να κάνει κάτι που έκαμε ο Άρης. Αλλά νομίζω ότι και ο ιδιοκτήτης έχει το ταλέντο και τη μυρωδιά του ποδοσφαίρου και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός, σύν το ότι ο προπονητής συνέχισε το μεγάλο έργο του Γιάσου Λουκά που έμεινε στη μέση κάποια στιγμή, έδειξε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο... Θα πούμε κάτι για τον προπονητή και μετά να πούμε πίσω ότι βγήκε ανακοίνωση πριν από λίγο. Παραλαμβάνουμε επειδή βγαίνουν λεπτομέρειες και εξελίξεις για την ΑΕΛ, ενδιαφέρεται ο κόσμος και οι ΑΕΛΙΣΤΕΣ που βλέπουν την εκπομπή τώρα. Βγήκε ανακοίνωση λοιπόν που λέει ότι η διαχείριση του ποδοσφαιρικού μας τμήματος επιστρέφει στο σωματείο. Ο Ανδρέας Σοβοκλέου τους ενημέρωσε ότι θα παραμείνει κοντά στην ομάδα. Απλώς να κοιτάξω αν έχει κάτι άλλο ουσιαστικό. Από την 1η Ιουνίου η διαχείριση περνά στα χέρια του σωματείου και ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές με άτομα για να στελεχώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά. Να δώσουμε και μια πληροφορία ότι ο Θεόδωρος Αντωνίου υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην ΑΕΛ, στο σωματείο. Εγγράφτηκε το όνομά του ότι είναι υποψήφιος για διευθυντής της Νέας Σαλαμίνας του σωματείου. Μια πληροφορία που πήρα πριν μπω στο στούτιο λέει ότι πιθανόν να επιστρέψει ο Θεόδωρος Αντωνίου και οι πιθανότητες να παραμείνει ο Χρήστος Καραλάμπους στον πάγκο ως πρώτος προπονητής είναι αρκετές. Δεν λέω έχει κλειδώσει η ανανέωση της παραμονής του Χρήστου Χαραλάμπους, αλλά είναι αρκετές οι πιθανότητες να πορευτεί η ΑΕΛ με αυτόν στη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτά, Ανατόλη, θα μείνεις μαζί μας. Τι θέλεις να πεις κάτι? Θέλω να πω κάτι για τον Χρήστον τον Χαραλάμπους. Ναι. Χρήστος Χαραλάμπους είναι ένας προπονητής, ο οποίος τον έζησα εγώ λίγο έτσι. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα παιχνίδια. Ένα παιδί ο οποίος ανέλαβε την ΑΕΛ πριν 2 μήνες, 1,5 μήνα πολύ. 1,5 μήνα, μέσα του Απρίλη. Ναι. Μέσα σε 1,5 μήνα, εγώ στο παιχνίδι, όπως ετοίμασε την ομάδα, γιατί μέσα σε 1 μήνα ετοίμασε μια ομάδα να πάει να παίξει σε έναν τελικό. Όλοι έλεγαν ότι η Ομόνια να καθαρίσει 4. Το πάρτι έκαμε το ΙΑΕΛ. Είπανε να κάνει πάρτι. Το πάρτι έκαμε το ΙΑΕΛ όμως. Έτυχε όμως, επειδή σίγουρα η ποιότητα να μην υπάρχει τόσο πολύ στην ΑΕΛ, δυστυχώς δεν κατάφερε ο Χρήστος να κερδίσει το κύπελλον, επειδή είναι και φίλος, λέω, δυστυχώς. Αλλά θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά προσόντα. Είναι απαραίτητο να αφήσουν έναν παιδί σαν τον Χρήστο στην ΑΕΛ, που είναι για ελίστα, να δουλέψει, διότι έχει τα προσόντα και έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά του. Ναι. Όχι μόνο ο Χρήστος, αλλά και πολλοί Κύπροι προπονητές πόλη, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη κατηγορία φέτος αρκετοί. Ναι. Κύπροι. Για να δούμε λοιπόν, θα καταγράφουμε τις εξελίξεις και στον Άρη που είπαμε ότι συνεχίζει ο Βαν Άλβες. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Αντώνη Νικολάου που είναι υπεύθυνος της Ακαδημίας του Άρη. Πάμε διαφημίσεις. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παραλαμβάνουμε για την ΑΕΛ. Διαβάσαμε κάποια αποσπάσματα της ανακοίνωσης. Οριστικά επιστρέφει στο σωματείο η ποδοσφαιρική ομάδα. Ήδη έχουν προσεγγιστεί άτομα για να μπουν μέσα στην επιτροπή διαχείρισης της ομάδας. Ο Ανδρέας Σοβοκλέους λέει: η ανακοίνωση θα είναι κοντά σε αυτούς που θα διοικούν την ποδοσφαιρική ομάδα. Ενώ οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι είναι αρκετές οι πιθανότητες να παραμείνει στον πάγκο ο Χρήστος Χαραλάμπους. Επιστρέφουμε στον Άρη. Συμφωνούμε σε κάτι με τον Αντώνη Νικολάου, γιατί συζητούσαμε λίγο για την πορεία
της ομάδας, ότι ίσως ο MVP να μην είναι ο Κακόριν που βγήκε και από τον ΠΑΣΠ, αλλά να είναι ο Στίβ Γιαγκό. Είναι ο παίχτης μου ο Γιαγκό και ο Μπουάκη. Πρέπει να σου το πω, ναι. Αντώνη. Εντάξει, να σου πω, ο καθένας μπορεί να αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Για μένα, θεωρώ ότι είναι ο Στίβ Γιαγκό. Για κάποιου είναι ο Βάνα, για κάποιου άλλου είναι επί του θεαματικού ποδοσφαίρου. Ενώ Κακόρι. Για κάποιου άλλου είναι ο Μπάμπικα. Όλοι έχουν τον παίχτη του. Ναι. Εμένα, ο παίχτη μου είναι ο Στίβ Γιαγκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάντως είναι απίστευτα υπάρχει, γρήγορο. Υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίες εκεί που έγινε η μπάλα έκαμε πολύ καλά παιχνίδια. Εκεί που έπρεπε να παρέμβει ήταν πολύ σημαντικός. Καμιά φορά όλα τα βλέμματα πάνε στους επιθετικούς. Σίγουρα ο Βάνα θεωρώ ότι έκαμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Γι' αυτό νομίζω ότι του αξίζει και η ανανέωση. Και πραγματικά ξεκινάς από τον Άσον τις ομάδες τις καλές. Και δικαιωματικά πήρε τα 3 χρόνια ο άνθρωπος. Αλλά ο Στίβ νομίζω ότι είναι ίσως το καλύτερο δεξί μπακ, στόπερ, όπου θέλεις, αριστερό μπακ. Έπαιξε 8 θέσεις φέτος. Έβλεπα σήμερα το βιογραφικό του, τον έχει το transfer mark ότι η βασική του θέση είναι δεξί μπακ και στον Άρη πέρσι κυρίως δεξί μπακ, έπαιζε σε κάποια μάτια ήταν και αριστερό μπακ, αλλά φέτος από ένα σημείο και μετά ήταν στόπερ είτε με τον Μουσούντα είτε με τον Μπρόρσον. Ναι. Τα τελευταία παιχνίδια ήταν με τον Μπρόρσον, ο οποίος όλα τα χρόνια της καριέρας του πριν στον Άρη ήταν στη Γαλλία. Είναι και διεθνής, νομίζω, Μπουρκίνα Φάσο. Ναι. Τέλος ναι. πάντων. Σωστό. Τώρα, είπαμε για τον Βανά Άλβες. Ο Κακόριν είναι στην Πλάστιγκα, αν θα μείνει. Και ξέρεις, είμαστε τυχεροί που ήρθε αυτός ο παίχτης, αλλά είναι μια προσωπικότητα, ένας ηγέτης μες στο γήπεδο. Πόσο σε ανησυχεί αν φύγει ότι θα δυσκολευτεί ο Άρης να καλύψει αυτό το κενό? Κοίταξε, πολύ δεν ξέρω, ας πω την αλήθεια, τι γίνεται γενικότερα στις επιλογές του προπονητή. Ο προπονητής σίγουρα θα προσπαθήσει να τον κρατήσει, ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σου. Αλλά όμως η επιθυμία του ποδοσφαιριστή είναι να επιστρέψει σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Μετράει παραπάνω από όλα τα άλλα. Θεωρώ ότι περνά καλά ο Κακόρης στη Λεμεσό. Εντάξει, δεν περίμενα να πάρει και πρωτάθλημα όταν ερχόταν. Όχι, του έκατσε η πόλη. Θεωρώ ότι επειδή υπάρχει και η ρώσικη κοινότητα, είναι σαν να είναι στο σπίτι του. Από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά, αν θέλει να αλλάξει παραστάσεις, δεν μπορεί να το στερήσει κανένας και δεν ξέρω αν έχει και το δικαίωμα να μείνει χωρίς να το θέλει. Νομίζω ότι τα δικαιώματα τα έχει. Ναι, είναι στη Φιωρεντίνα. Εντάξει, ο μάνατζερ του έκανε πρόσφατα κάποιες δηλώσεις ότι. Σίγουρα για μας πρέπει να μείνει, θέλουμε να μείνει. Ναι, εντάξει. Φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι αν φύγει τελικά αυτός ο παικτάρας, ο ιδιοκτήτης θα προσπαθήσει, αν όχι να φέρει, ξέρω, εις άξιον του, έναν παίχτη που να κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης, ναι. Αν και έχει κάποιους άλλους. Είναι ο Γκομής, είναι ο Στεπίνσκι. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι η ομάδα μας φέτος δεν είχε. Σίγουρα είναι μεγάλο όνομα, είναι θεαματικός, είναι πολύ ωραίος, ντελικάτος, έχει τεχνική, είναι πάρα πολύ ωραίος. Αλλά ήταν πολύ ομάδα. Πολύ ναι. Ο Άρης. Δεν μπορεί, είχε παιχνίδια που ήταν ο Γκομής, είχε άλλα παιχνίδια ήταν ο Μπάμπικα, είχε άλλα παιχνίδια ήταν ο Μαϊαμπέλα. Έβλεπες ότι ο Στρούσκι, ο Τζόκε, είχε κατά καιρούς έκαναν κάποιοι παίχτες παιχνίδια μεγάλα. Και ήταν έτσι μια ισορροπημένη ομάδα η οποία έβλεπε γι' αυτό και το πρωτάθλημα να κερδίθηκε, πιστεύω, φυσικά λόγω του προπονητή με την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών μέσα από τις προπονήσεις, διότι εξελιχτήκαν οι ποδοσφαιριστές πάρα πολύ μέσα από τις προπονήσεις, του το πιστεύουμε του Αλεξέη αυτό το πράγμα. Ήταν ένα σύνολο το οποίο μέσα από τις αγωνιστικές έβλεπε ότι υπήρχε εξέλιξη. Αλλά θεωρώ ότι η οικογένεια του Άρη και η ομάδα που ήταν, έβλεπες ας πούμε, να πανηγυρίζει όλο το οικοδόμημα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Για τους Πιλεύσκια, σταθούμε λίγο, γιατί νομίζω διέψευσε όσους και δημοσιογράφους και αριανούς και άλλους ποδοσφαιρόφιλους. Θυμάσαι τότε που έκανε την κοιλιά η ομάδα, που βγήκαν όλοι και άπειρος και ναι. Ρισκάρει πολύ και... Αν έλεγαν πολλοί με ούτε τον προπονητή, ο Άρης δεν μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, λίγοι έλεγαν τότε που κάνει την κοιλιά ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Η αλήθεια, θέλω να σου πω, βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν επαγγελματία.
Αλλά στο τέλος της ημέρας ο άνθρωπος δικαιώθηκε. Εγώ έχω άποψη πολύ για τον Ροσάι, διότι μίλησα του και στο κινητό, στα μηνύματα, κάποια στιγμή που ήταν έτσι ένας, για το Σπιλέσκι, ένα γιοντάρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και του είπα ότι καμιά φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν και το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές. Όταν θέλεις να κερδίζεις, δεν εφησυχάζεσαι ούτε με την ισοπαλία, ούτε με το έναν γκολ, ούτε. Αυτό το πράγμα είναι μετάφερε το, σιγά σιγά μετάφερε το. Έχει την τάση, το χάρισμα, το χάρισμα να μεταφέρει αυτό το πράγμα. Παίζουμε και ποδόσφαιρο μαζί, κάποτε, 5-5. Είναι... Θέλει ανοικά πάντα. Θέλει ανοικά. Ναι. Δηλαδή το πράγμα, το winning metal, είναι πολύ καλό, διότι μεταφέρει αυτό το πράγμα στους ποδοσφαιριστές, ειδικά τους νεαρούς που ήταν και κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο Μπαμπικά, ο Μπράουν, όλοι αυτοί, οι οποίοι θέλουν να κερδίζουν μέσα από τις προπονήσεις και κάποια θεωρητικά πράγματα. Είτε έχει να κάνει με το ψυχολογικό κομμάτι, είτε έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό. Νομίζω ότι πέτυχε το, δεν μπορεί κανένα να τα αφισβητήσει. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι προπονητής που θα έχει. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, διότι τον θεωρώ ότι μπορεί να προχωρήσει και σε ευρωπαϊκά αθλήματα. Είναι ένα ταλέντο και η προπονητική. Είναι 35 χρονών, έχει πάρα πολλά. Ναι, αλλά να μιλήσουμε και λίγο όμως με τον άνθρωπο. Δεν θα το λέγα αφανή ήρωα, γιατί όταν ήρθε στον Άρη πριν από 13-14 μήνες, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον προπονητή φυσικής κατάστασης, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει ντοκτοράτ. Είναι δόκτωρ. Ναι, ναι. Ναι. Στην φυσική κατάσταση, στο επάγγελμά του, ο οποίος μόνο που βλέπεις ότι δούλεψε 14 χρόνια στην Bundesliga, δεν είναι μικρό πράγμα για έναν που έρχεται να εργαστεί στην Κύπρο. Και νομίζω η δουλειά του, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο, έχουν μιλήσει όλοι οι άλλοι για το πόσο αθλητική ομάδα και πόσο έτρεχε ο Άρης. Δεν είναι μόνο αθλητική. Κοιτάξτε, για τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Χρήστο τέλος πάντων, που είχαμε και μια συνάντηση. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα έχει ακριβώς το ίδιο τρόπο σκέψης μαζί με τον προπονητή. Θεωρώ ότι πιστώνεται ένα μεγάλο κομμάτι στους λίγους τραυματισμούς που είχε η ομάδα. Αν αναλογιστείς ότι το ΑΠΟΕΛ κάθε εβδομάδα είχε 7 παίχτες έξω, 5 παίχτες έξω και οι υπόλοιπες ομάδες. Και ο Άρης, χτύπα ξύλο, δεν είχε σοβαρά προβλήματα. Ναι. Άρα. Αυτό δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση που τρέχανε 90 λεπτά και είχαν ένα ρυθμό. Και νομίζω ότι τα παιχνίδια κερδιθήκαν και μέσα από το ρυθμό του Άρη. Ξεγελούσαν το ότι έφτανε το τέλος του παιχνιδιού και δεν υπήρχαν δυναμίες. Είναι και παιχνίδια που τα καθάριζαν με συνοπτικές διαδικασίες. Συνοπτικές διαδικασίες, γρήγορη. Ναι, δύο γρήγορα γκολ, δεν ξέρω εγώ όλα αυτά. Αλλά γενικά δείχνει ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο μερίδιο. Τη επιτυχία και στον προπονητή φυσική κατάσταση και στους συνεργάτες του φυσικά, διότι είναι μεγάλο το τμήμα εκεί στο team. Πρέπει να επενδύσεις και σε αυτά. Τώρα πάμε στην Ευρώπη. Πέρσι ο Άρης έκανε την παρθενική του ευρωπαϊκή παρουσία. Είχε κερδίσει στην Κύπρο, αλλά τελικά αποκλείστηκε με την Μπακού. Νεύτσι Μπακού ήταν που έπαιξε, νομίζω. Ναι. Νεύτσι Μπακού. Αποκλείστηκε, κέρδισε 2-0 και χάσε 3-0. Εκεί νομίζω. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Μίλησαν κάποιοι για την απειρία του Άρη. Ναι. Για το ότι αποκλείστηκε ενώ πήρε καλό αποτέλεσμα. Μπορούσε φυσικά, θυμάμαι, το παιχνίδι στην ΑΕΚ να βάλει περισσότερα γκολ και να σφραγίσει την πρόκληση. Τέλος πάντων. Έχει αυτή την εμπειρία, αλλά έχει πλέον και τη μεγάλη εμπειρία ότι πήρε το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Πώς βλέπεις τι εκτιμάς για την ευρωπαϊκή πρόπτυξη της ομάδας πλέον? Εγώ θεωρώ ότι και πάλι και τώρα, άμα και 2-0 να κερδίσουμε, θα πάει να το χτυπήσει το παιχνίδι και away. Είναι τέτοιος προπονητής. Δεν θεωρώ ότι ήταν λάθος το παιχνίδι. Όχι, δεν του κάνω κριτική για το ότι. Αλλά γενικά σίγουρα υπάρχει ένας χρόνος εμπειρία, η οποία θα το διαχειριστούν αυτοί που πρέπει. Και νομίζω ότι έχει οριμάσει σιγά-σιγά, οριμάζει σιγά-σιγά τέλος πάντων ο ευρωπαϊκός Άρης. Και νομίζω ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι εκεί στην πρώτη ομάδα θα το διαχειριστούν πολύ καλύτερα και από ψυχολογικής πλευράς, αλλά και θα είναι και πιο έτοιμοι. Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει δραματικά το ρόστερ, αλλά θα έχουν εμπειρία οι παλιοί ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει και στο. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Εντάξει, κάποια παιδιά που ο Σικόρσκι το είπε ο ίδιος, νομίζω και ο Μονέ Πακέ θα φύγει
γιατί είχε και σοβαρό τραυματισμό. Φέτος έπαιξε μόνο 4 παιχνίδια και είναι λογικό να μην κάνεις πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή, άμα είναι επιτυχημένο ένα σύνολο, ναι, γιατί να το πειράξεις πάρα πολύ, να το χαλάς. Εντάξει, αυτό είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που να υπάρχουν στόχοι πάλι. Για να σου δώσουν, αλλάξει το κίνητρο. Αλλά άλλο, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε μια ηλικία, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τα επόμενα 2-3 χρόνια σε ένα σωματείο, σε ένα κλαμπ όπως είναι ο Άρης, με όλα τα καλά που έχουν και γενικά η ποιότητα που δουλεύουν, οι χώροι που δουλεύουν είναι εξαιρετικοί. Για ποιο λόγο να πρέπει να ψαχτούν κάπου αλλού? Και οι ποδοσφαιριστές νομίζω ότι οι περισσότεροι θέλουν να μείνουν στον Άρη. Κυλούν όλα καλά πολύ, είναι όλα μέλη γάλα στην ομάδα. Άρα θεωρώ ότι θα είναι, είναι ακόμη καλύτερο. Αυτό άλλωστε μου έλεγε προπονητής όνομα και μη χωριό, ότι να είναι κάποιος ποδοσφαιριστής. Εξάλλου προπονητής νομίζω στη Φιέστα το είπε, θα το ξανακάνουμε. Ναι. Πάμε και να το ξανακάνουμε. Εντάξει, αυτό. Άμα ανοίξει η όρεξή σου, θέλεις πλέον να. Απλώς αυτό που θέλω να πω, είναι μεγάλη η υπόθεση για τον παίχτη να ξέρει ότι πριν κλείσει ο μήνας θα πληρωθεί, ότι θα πάρει κάποια πριν μετά από σημαντικές επιτυχίες. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή ξέρεις, δεν ήταν όπως παλιά που θέλω να πάω σε μια μεγάλη ομάδα με κόσμο, τα κλασικά. Τώρα σκέφτεται διαφορετικά ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Είναι μικρά πράγματα πολύ, τα οποία γι' αυτό είναι ομάδα. Δεν είναι κανένας πρόσφεσης, κανένας προπονητής. Είναι μια συνοχή ανθρώπων η οποία ξεκινάει από τον ιδιοκτήτη και έρχεται προς τα κάτω. Οι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν τον ιδιοκτήτη, πώς να αντιλαμβάνεται, διότι είναι ένα ιστορικό σωματείο, δεν μπορείς να είσαι εκτός πραγματικότητας. Άρα εκεί νομίζω ότι ο σεβασμός που πρέπει να δείχνουν σε όλα τα τμήματα του σωματείου, ακόμα το γραφείο προσωπικών που δουλεύει, όλα αυτά, τα αναφέρα, είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό δημιουργεί μια οικογένεια. Και άμα η οικογένεια θέλει να είναι καλά και δεν υπάρχει αρρώστια μέσα, αυτό συμβαίνει και πάνε οι ομάδες για πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Νικολάου. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ και τα παιδιά που ήταν πίσω από τις κάμερες και στο control. Καλό βράδυ.